δώσω λίγο την όμορφη βόλτα σας για να σας κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, σας δίνω ένα χρονόμετρο και σας λέω να γυρίσετε το χρόνο πίσω. Σε ποια εποχή ή στιγμή της ζωής σας θα πηγαίνατε? Στα 18. Στα 18. Πόσο είσαι τώρα? 24. Εντάξει, δεν πας πολύ πίσω. Εκεί θέλω να πάω όμως. Εκεί θέλει να πάω. Γιατί θες να πας στα 18? Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, πόσο διαφορετικά ήταν? Δεν υπήρχε κορονοϊό σίγουρα. Καλά, το μόνο σίγουρο αυτό. Ήταν πολύ καλύτερη η ζωή. Στο εύχομαι να γυρίσεις όχι στα 18, να ζήσεις ζωή τη 18άρικα. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Εσύ βλέπω το σκέφτεσαι πάρα πολύ τόση ώρα. Έχεις κάνει πολλά λάθη στη ζωή σου. 24 χρονών κι εσύ. Εγώ είμαι 20 χρονών. Σας δίνω ένα χρονόμετρο και σας λέω να γυρίσετε τη ζωή σας πίσω. Σε ποια στιγμή τη ζωή σας θα επιλέξετε να πάτε? Θα ήθελα να πήγαινα στην παιδική μου ηλικία. Πού μεγαλώσατε? Φανταστήκα, Χανιόπορτα. Τι δεκαετία πάμε, 90? Εντάξει, εγώ γεννήθηκα το 68. Δεν σας φαίνεται? Μπράβο σας. Είδατε ποιο είναι το ελιξίρι της ζωής? Η θετική διάθεση και το χαμόγελο, βρε παιδιά. Ναι. Όχι, ήταν πολύ ωραία. Στη δεκαετία 70-80. Ωραία δεκαετία. Ωραίες εποχές. Μου άρεσε. Μπράβο σας. Εκείνες τις εποχές, Γιάννη. Δεν τις έχουμε ζήσει. Εγώ δηλαδή, εσύ τις έχεις προλάβει όλες. Τώρα. Δεν μιλάω, δεν σχολιάζω για να περαστούν τα μηνύματα που πρέπει. Να ζούμε το τώρα, παιδιά. Εγώ θα γυρνούσα τον χρόνο πίσω, ναι. Στα 17. Για να αλλάξω επάγγελμα που το κάνω μέχρι τώρα. Θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα ήθελα να γίνω λογιστής. Okay. Τώρα είμαι, λέω ότι είμαι μπάρμαν. Θα ήθελα να παρατήσω τη νύχτα να γίνω λογιστής. Χρονών. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, ξέρω να το είπανε. Άλλαξε δουλειά. Πήγαινε τελειβεράς να δουλεύεις πρωί, να διαβάζεις το βράδυ. Συνένα. Πήγαινε σε μια καφετέρια. Πήγαινε πολιτής. Εγώ θα στα λέω δηλαδή. Γιατί δεν ξαναδίνεις πανελλήνιες να μπεις σε σχολή? Εδώ ζητήματα ζωής θα το κάνω. Για να... Πανελλήνιες δεν πέρασε και που ήθελα. Ήθελα κοινωνιολογία. Άσχετο με το λογιστής. Ναι. Όταν έγραφα το μηχανογραφικό, πλέον κοινωνιολογία Ρέθυμνο. Ωραία. Λέω και έχει πολλές πιτσιρίξεις εκεί. Ισχύει, θα περάσεις καλά. Φοιτήτρια να πω. Φοιτήτρια, δηλαδή πόσο χρονών? 20. 20. Τι ωραίο είχε εκείνη η εποχή και το επιλέξεις. Ωραία. Ωραία ήτανε. Ωραία ήταν. Χαλαρά, δεν είχες άγχος. Όλα τέλεια. Εντάξει, δεν απέχετε όμως πολύ. Πόσο είστε, 22, 23? 29. 20. Εντάξει τώρα, δίπλα είναι. Αχ, να ήμουν ξανά έφηβη. Ναι. Πού μεγαλώσατε, πού ζήσατε τα εφηβικά σας χρόνια? Πού έζησα τα εφηβικά? Πού τα έζησα, στην Αλικαρνάσο μεγάλωσα. Ωραία χρόνια εκείνα. Ωραία. Ανέμελα, ξένια στα καμία σχέση με τώρα. Καμία. Έτσι, περισσότεροι εκεί θέλουν να γυρίσουν, να σας πω την αλήθεια. Ναι, εκείνα τα χρόνια ήταν πιο ξένια, στα πιο αγνά, πιο... πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικά. Υπήρχε το παιχνίδι, η χαρά, η ζωή, η ένταση, όλα τα πολλά συναισθήματα έντονα. Ωραία χρόνια εκείνα. Δεν τα ζήσα τόσο ανέμελα, θέλω να πω. Είμαι μικρή. Μεγαλοαγόρης εσύ, θα μου πεις εμένα μεγαλοκοπέλα. Ήθελα ένα backpack. Εν τέλει δεν είχα backpack και λέω θα πάρω κάτι που να θυμίζει τσάντα. Και δεν έχω άλλη λεφτά αυτό το μήνα, είναι η τρίτη φορά που έχω για ψώνια. Ό,τι χειρότερο, δεν σε δω. Με επιτρέψε, εξαιρετική κάλτσα. Τρομερή.